Άσε, για. Άρα, έτοιμος, παίζει το φίλε. Καλό σας μεσημέρι. Η οικονομική κρίση, το έχουμε ξαναπεί, μας έχει καταδικάσει σε μια ασύλληπτη ισοστρέφεια. Την ίδια ώρα που στην περιοχή μας οι εξελίξεις, θα έλεγα, είναι κοσμογονικές. Αυτές τις ημέρες τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στην Αίγυπτο. Έχουμε στο στούντιο έναν άνθρωπο που θα μας βοηθήσει να διαβάσουμε αυτές τις εξελίξεις όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Γιαννακόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής και συγγραφέας, κύριε Γιαννακόπουλε, καλώς ήρθατε. Ενός βιβλίου είναι αυτό εδώ. Είναι η Αραβική Άνοιξη, αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Το έχετε μελετήσει λοιπόν πολύ το θέμα. Και ας ξεκινήσουμε από τον τίτλο του βιβλίου σας. Όσο εξελισσόταν αυτή η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, όσοι υποστήριζαν ότι θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον επιφυλακτικοί, θα έλεγα ότι αποτελούσαν τη μειοψηφία. Οι περισσότεροι αντιμετώπισαν αυτό το φαινόμενο, θα έλεγα, με ενθουσιασμό. Εσείς που έχετε μελετήσει το θέμα και γράψατε ένα ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό, πού έχετε καταλήξει, τι είναι αυτή η Αραβική Άνοιξη τελικά? Το αναφέρω και μέσα στο βιβλίο, σελίδα 303. Όταν λέμε Αραβική Άνοιξη, εννοούμε το σύνολο των γεωπολιτικών εξελίξεων στον αραβικό κόσμο, με στόχο την εκθρόνηση των αυταρχικών καθεστώτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν εκθρονίστηκαν αυτά τα καθεστώτα, ολοκληρώθηκε και η Αραβική Άνοιξη. Η Αραβική Άνοιξη συνεχίζεται και θα συνεχίζεται δεκαετίες. Θα είναι μια ατέρμονα προσπάθεια των Αράβων προς την δημοκρατία. Αυτό εννοώ. Και έχουν πάρει το σωστό δρόμο. Αυτοί οι οποίοι ξεκινήσαν την Αραβική Άνοιξη είναι οι κοσμικοί, ήταν οι νέοι, με εργαλεία το ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακριβώς, το Twitter, την κινητή τηλεφωνία, τα χρησιμοποιήσανε και προσπαθήσανε να ανατρέψουν με μαζικές διαδηλώσεις τα αυταρχικά καθεστώτα και το πετύχαν σε κάποιες χώρες. Αυτοί είναι λίγοι όμως στις χώρες αυτές. Οι κυβερνήσεις που ακολουθήσανε, οι Ισλαμικές, δεν πήραν μέρος. Και αν πήραν σε μικρά ποσοστά μέρος σε αυτές τις διαδηλώσεις. Αυτή είναι η Αραβική Άνοιξη. Από τις χώρες που πέρασε αυτή η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, αν και οι Ισραηλοί έχουν πει χειμώνα, έτσι νομίζω, μπορείτε να μας πείτε συνοπτικά σε τι κατάσταση βρίσκονται, γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι είναι πιο αποσταθεροποιημένες από ό,τι ήταν πριν. Είναι έτσι? Αν μπορούμε να δούμε το χάρτη, να εξηγήσουμε λιγάκι τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Ναι, αυτός εδώ είναι ο χάρτης. Να πάμε δυτικά, να πάμε στο Μαρόκο, στη Βόρεια Αφρική. Εκεί έχουμε τον Μοχάμεντ τον Έκτο. Οι διαδηλώσεις εκεί ξεκινήσαν και αυτές στις αρχές του 2011, κατά του βασιλέα του Μοχάμεντ του Έκτου. Υπήρχαν δύο κατηγορίες διαδηλωτών. Υπήρχαν οι διαδηλωτές οι οποίοι ζητούσαν την εκθρόνησή του και υπήρχαν και οι διαδηλωτές οι οποίοι ζητούσαν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και να δοθεί ένα μέρος της εξουσίας που την είχε συγκεντρώσει στο πρόσωπό του ο Μοχάμεντ προς τον Πρωθυπουργό. Όντως, μετά το καλοκαίρι του 2011 έγιναν οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και περάσανε κάποιες εξουσίες και στον Πρωθυπουργό. Δεν λύθηκε όμως το πρόβλημα. Έχουμε πάλι, διεξάγονται πάλι κάποιες ειρηνικές, θα έλεγα, θα τις χαρακτήριζα διαδηλώσεις για περισσότερη εξουσία προς τον Πρωθυπουργό. Η κατάσταση, λόγω και της παρουσίας της Αλ-Κάιντα του Μαγκρέπ, δεν είναι και τόσο ομαλοποιημένη, ειδικά προς τον Νότο, προς την περιοχή του Σάχελ. Υπάρχει προς τους αλλοδαπούς, δηλαδή και ειδικά τους δυτικούς, μία τάση εκδίκησης για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων που κάνουν οι Γάλλοι στο Μάλι και για την αποτυχία που μαζί με τους Τουαρέγκ είχε η Αλ-Κάιντα του Μαγκρέπ στην περιοχή του Μάλι. Αυτή είναι η κατάσταση στο Μαρόκο. Πάμε ανατολικότερα, πάμε στην Αλγερία.
στην Αλγερία. Έχουμε τον Μπουτεφλίκα, ξεκίνησαν και εκεί πάλι οι διαδηλώσεις αρχές του 2011. Δεν είχαμε τίποτε σπουδαία γεγονότα. Συνεχίζονται ακόμη οι διαδηλώσεις στην Αλγερία. Υπάρχει, εκεί είναι και η βάση της Αλ-Κάιντα του Μαγκρέπ, η οποία είναι διασκορπισμένη και προς το Μαρόκο και στη Λιβύη και νοτιότερα στην περιοχή του Σάχελ. Γίνονται συχνά τρομοκρατικές ενέργειες στην περιοχή, κυρίως εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, εναντίον του στρατού και κάποιες φορές εναντίον ξένων εργατών. Επίσης, θέλω να πω ότι η Αλγερία θα έρθει στο προσκήνιο το 2014. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήδη ο Μπουτεφλίκα, σύμφωνα με το σύνταγμα της Αλγερίας, έχει γίνει 3 φορές πρόεδρος και δεν μπορεί να ξαναθέσει υποψηφιότητα. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει και διάδοχη κατάσταση. Διάδοχος. Επομένως βλέπω η κατάσταση να ξεφεύγει το 2014 στην Αλγερία, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και μια χώρα παραγωγός υδρογόνων ανθράκων και παίζει ιδιαίτερο ρόλο στις βιομηχανίες του νότου της Ευρωζώνης. Να φτάσουμε μέχρι την Αίγυπτο. Να πάμε και στην Αίγυπτο. Έλεγα να περάσουμε από την Ισία και Λιβύη. Για πείτε μας την Ισία και την Λιβύη, λοιπόν, Λιβύη ενδιαφέρει πολύ. Στην Ισία υπάρχει και εκεί έλλειμμα εσωτερικής ασφάλειας. Ο στρατός διεξάγει επιχειρήσεις στα σύνορα μεταξύ την Ισίας και Αλγερίας, όπως βλέπουμε στο χάρτη. Διαδηλώσεις και απεργίες συνεχώς. Υπάρχει έντονο οικονομικό πρόβλημα, ειδικά στις περιοχές οι οποίες δεν είναι τουριστικές. Υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και σαλαφιστών. Και είχαμε και μία αλλαγή της κυβέρνησης το Μάρτιο του 2013. Λιβύη που έγινε τόσο θόρυβος για τον Καντάφη. Εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα έχουμε την αίσθηση ότι αυτό που προέκυψε δεν ήταν αυτό που περιμένε η Δύση. Όχι φυσικά. Η μετακαταφική Λιβύη, θα λέγαμε, έχει έντονο πρόβλημα εσωτερικής ασφάλειας, η οποία μπορεί να προβληματίσει όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου. Ήδη από τον εμφύλιο είχαν χαθεί από κάποιες αποθήκες χημικά όπλα, καθώς και οπλισμός, ελαφρύς και βαρύς οπλισμός, και ιδιαίτερα γίνεται μια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την απώλεια 5.000 man-pats, δηλαδή φορητών βλημάτων εδάφους αέρος. Κάποια από αυτά έχουν περάσει στο Μάλι, κάποια άλλα έχουν βρεθεί στα χέρια ένοπλων σαλαφιστών στην περιοχή του Σινά. Αυτό προβληματίζει πάρα πολύ για την περιφερειακή κατάσταση ασφάλειας. Η κυβέρνηση έχει αλλάξει 2 φορές μέχρι τώρα. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια ένοπλοι πολίτες. Μάλιστα μερικοί έχουν και βαρύ οπλισμό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο θα κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Κάποιοι Αιγύπτιοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν έναν γάμο πολυτάραχο στην Αίγυπτο πηγαίνουν και νοικιάζουν αυτά τα αγροτικά με τα παχτωμένα αντιρρεωτικά, ναι, από τη Λιβύη, από τα σύνορα της Λιβύης, και τα μεταφέρουν για τα Σαββατοκύριακα και τους γάμους μέσα στην Αίγυπτο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το να κυκλοφορούν τέτοιος οπλισμός ελεύθερος και ανεξέλεκτος είναι από μόνο τρομακτικό. Υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες θα έλεγα, Τουαρέγκ, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους, διότι ήταν συνεργαζόμενοι επί εποχής Καντάφη με το καθεστώς. Αυτοί δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πολιτοφύλακες διαφόρων οργανώσεων οπλισμένοι, είτε έχουν αναλάβει να προστατεύουν περιοχές, είτε είναι κατάλοιπα του καταφικού καθεστώτος, είτε είναι σαλαφιστές. Αυτή είναι η κατάσταση στην σημερινή Λιβύη. Και πάμε σε μια χώρα που όλοι τη θεωρούσαν κλειδί, χώρα κλειδί. Η Αίγυπτος ήταν πάντα μια χώρα η οποία με τη Δύση, επί Μουμπάρακ τουλάχιστον, είχε καλή σχέση, θεωρούταν μια ελεγχόμενη χώρα, και βλέπουμε ότι εδώ και 2 χρόνια δεν μπορεί να ηρεμήσει. Προβλέπετε ότι πάει, είχαμε δημοσιεύσει και ένα άρθρο σας στον Alert, προβλέπετε ότι πηγαίνει για εμφύλιο πόλεμο?
Και είναι μια χώρα, να προσθέσω, που μας ενδιαφέρει πολύ και πρέπει να το καταλάβουμε εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε θέματα ανοιχτά με την Αίγυπτο, για παράδειγμα το θέμα της ΑΟΣ. Ακριβώς. Η εκτίμησή μου είναι ότι ναι, η Αίγυπτος πάει για εμφύλιο πόλεμο, όχι όμως στον εμφύλιο που παρακολουθούμε στη Συρία. Στην ένταση εννοείται. Ακριβώς. Στην ένταση και στις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα που υπάρχουν στη Συρία, η οποία μάλλον ξεπέρασε και τις 100.000 νεκρούς. Στην Αίγυπτο βρισκόμαστε στην τέταρτη φάση της Αραβικής Άνοιξης της Αιγύπτου. Η πρώτη ήταν η πτώση του Μουμπάρακ. Η δεύτερη ήταν η περίοδος που το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο είχε την εξουσία για ένα διάστημα μέχρι να γίνουν οι προεδρικές εκλογές. Η τρίτη περίοδος, η τρίτη φάση ήταν με τον Μόρση. Και τώρα με τον μεταβατικό τον Μανσούρ, ο οποίος μάλιστα σήμερα ανακοίνωσε και το χρονοδιάγραμμα προεδρικών βουλευτικών εκλογών και δημοψήφισμα για νέο σύνταγμα. Μπορεί να ελεγχθεί η ένταση ενός εμφυλίου, δηλαδή αν ξεκινήσει, θέλω να πω αυτό που προβλέπετε, το οποίο έχει ξεκινήσει, θα έλεγα σιγά σιγά. Μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα έχει την ένταση της Συρίας? Εύχομαι και πιστεύω ότι δεν θα έχει αυτή την ένταση. Το πλέον θετικό σενάριο για την Αίγυπτο θα είναι η Εθνική Συμφωνική Συμφιλίωση. Προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να υπάρξει. Βλέπω ελάχιστες πιθανότητες. Θα σας πω γιατί. Πες ότι γίνονται προεδρικές εκλογές. Εκεί το σύστημα είναι προεδρικό. Ο Πρωθυπουργός δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο. Πες ότι γίνονται εκλογές και βγαίνει ένας Ισλαμιστής πάλι της μουσουλμανικής αδελφότητας. Τι θα γίνει? Θα τον αποδεχθούνε? Θα τον αποδεχθεί ο στρατός? Θα τον αποδεχθούν οι κοσμικοί και οι φιλελεύθεροι? Δεν θα αρχίσουν πάλι τις διαδηλώσεις στην πλατεία Ταχρήρ και στις υπόλοιπες μεγαλοπόλεις της Αιγύπτου? Ας πάρουμε το άλλο σενάριο. Ότι κάποιοι Ισλαμιστές αποφασίζουν να ψηφίσουν κοσμικούς. Και βγαίνει π.χ. ο Μπαραντέι, λέω ένα όνομα, αν δηλώσει υποψήφιος. Οι Σαλαφιστές και οι Ισλαμιστές θα τον δεχθούν? Λίγο δύσκολο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Και μια ιστορία αυτή των αδελφών μουσουλμάνων, η οποία ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά, από το 1920 νομίζω. 85 χρόνια. 85 χρόνια. 85 χρόνια. Άρα είναι λίγο δύσκολο να αποδεχθούν ότι πήραν την εξουσία για λίγο, το κατάφεραν και τους την πήραμε στα χέρια. Ο Μόρση είναι ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Αιγύπτου. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ο πρώτος δημοκρατικά, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ο οποίος ακριβώς ένα χρόνο μετά, 30 Ιουνίου, ανέλαβε το θόκο της Προεδρίας, το προεδρικό θόκο. Περίπου τότε, 2-3 μέρες αργότερα, 3 Ιουλίου, έγινε πραξικόπημα άτυπο, διότι δεν ανέλαβε την εξουσία ο στρατός. Έβαλε μπροστά τον Μανσούρ. Ναι. Αλλά όλη τη δουλειά την έκανε ο στρατός. Ακριβώς. Τώρα, ένας πολίτης βλέπει ότι όλη η Βόρεια Αφρική φλέγεται και αυτά που περιγράψατε είναι, νομίζω, άκουσαν σχετικά. Από την άλλη πλευρά, ο Ευρωπαϊκός Νότος βρίσκεται στην κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε και τη βιώνουμε και εμείς εδώ κάθε μέρα. Αναρωτιέται λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο, γιατί όλη αυτή η αναταραχή γύρω από τη Μεσόγειο? Υπάρχει κάτι που κάποια μεγάλη δύναμη προφανώς επιδιώκει, ή μπορεί να πρόκειται για λάθος εκτίμηση των Αμερικανών? Γιατί ακούγεται γι' αυτό, έτσι, ότι οι Αμερικανοί πώς άφησαν όλα αυτά τα καθεστώτα, τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έλεγχαν, να πέσουν χωρίς να έχουν έτοιμες πολιτικές λύσεις? Δεν υιοθετώ τη συνωμοσιολογία. Είμαι πέρμαχος, ναι, ακριβώς. Σωστό. Κάθε χώρα έχει δύο εθνικούς στόχους. Είναι η ευημερία και η ασφάλεια των πολιτών της. Αυτό απουσιάζει από τις χώρες αυτές. Η ευημερία και η ασφάλεια. Γιατί? Να πω λόγω διαφθοράς ή λόγω ανικανότητας των πολιτικών τους στο σύνολο των χωρών της Μεσογείου. Ναι, αυτό πιστεύω. Άρα η φτώχεια είναι που... Ακριβώς. Η Αραβική Άνοιξη έγινε κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω δημοκρατικού ελλείμματος και λόγω κακής οικονομικής κατάστασης που οδηγούσε σε υψηλά ποσοστά αναργίας. Ναι. Ήταν η σπίθα που ακριβώς προκάλεσε όλη την φωτιά. Αυτό το ντόμινο έχει φτάσει μέχρι την Τουρκία, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να εντάξουμε την Τουρκία σε αυτό που λέμε Αραβική Άνοιξη, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, νομίζω ότι είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Ωστόσο, έχουμε και εκεί μια αναταραχή, η οποία είναι λογικό εδώ να μας ανησυχεί.
Πού βλέπετε να πηγαίνει αυτό το θέμα στην Τουρκία με τις ταραχές, αυτό το κύμα αντιδράσεων, το οποίο αρχικά πολύ ίσως εκτιμήσαμε ότι θα το ελέγξει ο Ερντογάν, αλλά βλέπουμε ότι δεν μπορεί να το ελέγξει. Πιστεύω ότι ακόμα και αν θα κλείσει αυτός ο κύκλος των διαδηλώσεων στην Τουρκία, έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για να επαναληφθούν και πιθανόν να είναι και εντονότερες, ειδικά αν λάβουν μέρος σε αυτές τις διαδηλώσεις και κάποιες εθνοθρησκευτικές ομάδες, κοινωνικά στρώματα της Τουρκίας, και δεν... Και θα ήθελα να πούμε ότι κυρίως οι Κούρδοι είναι αυτοί οι οποίοι, αν θα λάβουν μέρος σε τέτοιου είδους διαδηλώσεις, θα κάνουν σοβαρό το πρόβλημα στην Τουρκία. Από ό,τι ξέρουμε, από το Δεκέμβριο του 2012 υπήρχε μία συμφωνία μεταξύ Οτσαλάν και Ερντογκάν, ώστε να αφοπλιστούν και να εγκαταλείψουν την Τουρκία οι αντάρτες του ΠΚΚ, και με αντάλλαγα θα προχωρούσε ο Ερντογκάν σε κάποιες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα ικανοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο τους Κούρδους. Βλέπουμε ότι οι Κούρδοι ζητήσαν και είπαν ότι είναι χρόνος τώρα, πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ήδη έχει φύγει ένα μεγάλο ποσοστό των ανταρτών μας. Ο Ερντογκάν το αρνήθηκε και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Είχαμε κάποιες διαδηλώσεις Κούρδων στην Ανατολική Τουρκία. Εάν θα συνεχιστούν και ενταθούν, τότε νομίζω η κατάσταση θα αρχίσει να ξεφεύγει. Παρ' όλα αυτά, θέλω να τονίσω ότι ο Ερντογκάν παραμένει η σημαντικότερη δύναμη, το ΑΚΠ, στην Τουρκία. Δεν κινδυνεύει, λέτε, από πτώση. Δεν κινδυνεύει από πτώση, ούτε και από πραξικόπημα, όπως διάβασα τελευταία σε κάποιες αναλύσεις. Κινδυνεύει όμως να μην πραγματοποιηθούν οι πολιτικές του φιλοδοξίες. Δηλαδή, να ψηφιστούν οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα τον έφερναν, θα άλλαζαν καταρχάς το πολίτευμα στην Τουρκία σε προεδρικό, και δεν θα μπορέσει φυσικά να γίνει πρόεδρος της Τουρκίας, συγκεντρώνοντας την εξουσία στο πρόσωπό του. Εκεί, επειδή έχουμε δει κατά καιρούς στο παρελθόν διάφορους χάρτες, και μάλιστα δεν θυμάμαι τώρα από την Αμερική προερχόταν το έντυπο αυτό, όταν ήταν του Αμερικανικού στρατού, πιστεύετε ότι θα έχουμε αλλαγές συνόρων που θα αφορούν και στην Τουρκία? Νομίζω ότι δεν είμαστε κοντά σε κάποια τέτοια εξέλιξη. Πιθανό να είμαστε στην περίπτωση της Συρίας. Ναι. Προσωπικά πιστεύω ότι εάν δεν γίνει αλλαγή συνόρων που να περιλαμβάνει συγκεκριμένες εθνοθρησκευτικές ομάδες μέσα στη Συρία, τότε δεν θα τελειώσει ποτέ ο εμφύλιος της Συρίας. Μια και το αναφέρατε, πολλοί αναρωτιούνται, κυρίως άνθρωποι που δεν έχουν τις δικές σας γνώσεις στα γεωπολιτικά, γιατί το πρόβλημα της Συρίας είναι τόσο δύσκολο να λυθεί, να δοθεί μια διέξοδος, η οποία δεν φαίνεται πουθενά. Είπατε πριν ότι έχουν ξεπεράσει τους 100.000 νεκρούς. Σε άλλες περιπτώσεις η διεθνής κοινότητα κάτι έκανε κάποια στιγμή, κάποια αιματοχυσία, ακόμα και στη Γιουγκοσλαβία που ήταν ένας πολύ μεγάλος εμφύλιος, δόθηκε μια λύση μετά από κάποια χρόνια. Στη Συρία τι είναι αυτό που εμποδίζει τη λύση? Στη Συρία διεξάγεται αυτή τη στιγμή ένας proxy war και ταυτόχρονα εμφύλιος, στον οποίο αντιμαχόμενες πλευρές είναι οι Αλαουίτες και οι Σουνίτες. Οι Αλαουίτες υποστηρίζονται από το Σιητικό Ισλάμ, κυρίως από την Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που έχει και κοινά σύνορα με τη Συρία, από τους Ιρανούς και από τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι Σουνίτες, οι οποίοι υποστηρίζονται από κάποιες χώρες του κόλπου, από τους Αμερικανούς και γενικότερα από τη Δύση. Πώς να λυθεί το θέμα όταν οι υποστηρικτές αυτών των δύο αντίπαλων πλευρών τυχαίνει να είναι και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ? Και μέσα σε όλες αυτές τις συγκρούσεις, όχι μόνο στη Συρία, παντού νομίζω, έχει μπει πλέον πολύ έντονο και το θρησκευτικό στοιχείο. Έτσι. Έχουμε Ισλάμ εναντίον Δύσης. Αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση σε όλες αυτές τις χώρες. Γίνονται πιο βάρβαρες οι συγκρούσεις όταν υπάρχει και θρησκευτική αντιπαράθεση. Η αλήθεια είναι ότι και τα βίντεο που έχουμε δει, όχι μόνο από τη Συρία, και από άλλες χώρες
Είναι πραγματικά, όπως είπατε, βάρβαρα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα όριο. Τώρα, εμείς όλη αυτή την κατάσταση, η Ελλάδα, πώς ακριβώς πρέπει να κινηθούμε, πώς κρίνεται τη στάση μου, γιατί νομίζω, άποψή μου είναι ότι είναι τελείως παθητική. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, εμείς. Λοιπόν. Τις παρακολουθούμε, αλλά καταρχήν, εντάξει, κάποιος μπορεί να πει ότι δεν έχουμε δυνατότητες παρέμβασης. Είναι έτσι? Όντως έτσι είναι. Όταν υπάρχουν δύο υπερδυνάμεις οι οποίες αντιμάχονται, υποστηρίζουν τις δύο αντίπαλες πλευρές σε αυτή τη χώρα, και όταν και το ίδιο το Ισραήλ βλέπουμε ότι δεν λαμβάνει μέρος, αφήνει τις εξελίξεις να έρθουν όπως έρθουν, διότι δεν γνωρίζει αν πρέπει, αν το συμφέρει να πέσει ο Άσαντ ή όχι, νομίζω ότι δεν έχουμε και τις δυνατότητες. Ουσιαστικά τι κάναμε εμείς? Εμείς ταχθήκαμε με τη Δύση υπέρ των Σουνιτών. Το θέμα είναι ότι η Σιητική πλευρά είναι φύλλα προσκύμινη και με τους χριστιανούς. Είναι λίγο περίπλοκη η κατάσταση. Είναι περίπλοκη, όντως. Σκεφτόμουν πριν λίγο καιρό και λέω, εάν θα πέσει ο Άσαντ, μέχρι τώρα είχαμε πρόσφυγες Σουνίτες, οι οποίοι πήγαιναν στην Ιορδανία, Τουρκία, Λίβανο κτλ. Και κάποιοι έχουν έρθει και εδώ στην Ελλάδα. Εάν θα πέσει ο Άσαντ, θα αντιστραφούν οι πρόσφυγες. Θα είναι χριστιανοί και Σιήτες, οι οποίοι φυσικά δεν μπορούν να πάνε στην Τουρκία. Μήπως επιλογή προορισμός η Κύπρος, η Ελλάδα? Σωστό. Μήπως θα κληθεί το πολεμικό μας ναυτικό να διεξάγει επιχειρήσεις εκένωσης ανάλογες με αυτές που γίνανε στο Λίβανο το 2006. Ναι. Καθόλου απίθανο. Πάντως, και πέρα από τη Συρία, που εντάξει είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα, και στις άλλες χώρες αυτή η παθητικότητα ήταν νομίζω έντονη. Δηλαδή, στην Αίγυπτο είδαμε ότι με το που έπεσε ο Μουμπάρακ, ο πρώτος νομίζω πολιτικός ηγέτης από το εξωτερικό που την ψήφισε ήταν ο Ερντογάν. Εμείς, αν και έχουμε το θέμα της Σαούδης ανοιχτό, δεν κατάλαβα τουλάχιστον εγώ να έχουμε κάποια επαφή με τη χώρα, με την Αίγυπτο. Στη Λιβύη και εμπλακήκαμε και δεν εμπλακήκαμε, τελικά και εκεί νομίζω ότι δεν έχουμε κερδίσει κάτι. Αυτό εννοώ ως παθητική στάση. Μήπως οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει σχέδιο και όχι στο ότι βιώνουμε μια κατάσταση πολύ δύσκολη με την οικονομική κρίση? Θα σας πω το εξής. Φεύγω λίγο από την Ελλάδα και πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η στρατηγική της οποίας σε σχέση με τον αραβικό κόσμο έχει τρία σκέλη. Το ένα είναι... Υπάρχει στρατηγική καταρχήν αυτό? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, ναι. Άσχετα αν το ότι συνέβησαν όλα αυτά είναι υπεύθυνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο σκέλος αυτής της στρατηγικής λέει επιδιώκει να καλύπτει τη μεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων υδρογοναθράκων για να λειτουργήσουν οι βιομηχανίες της Ευρώπης. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει η ασφαλής ροή πετρελαίου φυσικού αερίου. Το δεύτερο είναι να ελέγχουμε τα μαζικά ρεύματα προσφύγων και λαθρομεταναστών. Και το τρίτο είναι οποιαδήποτε απειλή συμβατική ή ασύμμετρη, όπως για παράδειγμα όπλα μαζικής καταστροφής, μεταφορά ή τρομοκράτες κτλ., να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτά είναι τα τρία σχέδια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα έδινε και χρήματα και συνεργαζόταν με τους αυταρχικούς ηγέτες. Φανταστείτε τώρα που αυτοί οι ηγέτες αντικαταστάθηκαν με ισλαμικές κυβερνήσεις και δεν έχει και τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα διαθέσει. Πώς δεν εφαρμόσει τις στρατηγικές? Σωστό. Αυτή η αραβική άνοιξη μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Μπορεί να τη δούμε μέχρι και η Σαουδική Αραβία? Θα μπορούσε. Αυτή τη στιγμή όμως. Και τι σημαίνει αυτό, αν φτάσει μέχρι εκεί? Ναι. Πολλοί το αντιμετωπίζουν έτσι με τρόμο, θα έλεγα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο στη Σαουδική Αραβία. Τα δεδομένα δεν οδηγούν αυτή τη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η Σαουδική Αραβία, μην ξεχνάτε ότι καθημερινά εξάγει το 15% της παγκόσμιας ποσότητας πετρελαίου παγκοσμίως. Αυτό που φοβίζει τη Σαουδική Αραβία είναι τα όσα συμβαίνουν στην Ιεμένη. Είναι
η ΑΚΑΠ, Al-Qaeda in Arabia Peninsula, η οποία έχει έδρα στην, κέντρο, στην νότια και κεντρική Ιεμένη και σε κάποιες περιπτώσεις μπαίνει μέσα στη Σαουδική Αραβία και δημιουργεί κάποια προβλήματα. Επίσης, οι Σιίτες της Σαουδικής Αραβίας και ειδικά όχι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο νότιο-δυτικό άκρο βόρεια από την Ιεμένη, αλλά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα ανατολικά παράλια του Περσικού, στη Σαουδική Αραβία, όπου είναι και τα περισσότερα κοιτάσματα πετρελαίου των Σαουδαράβων. Όλο αυτό το πάζλ, πώς μπορεί να μπει σε τάξη? Είστε αισιόδοξος? Όχι. Γιατί ξέρετε, ακόμα και Ευρωπαίοι πολίτες και Έλληνες πολίτες πλέον, αναφερόμενοι βέβαια κυρίως στην οικονομική κρίση, έχουν αρχίσει και μιλάνε, ξέρω εγώ, για πόλεμο. Χωρίς να προσδιορίζουν που μπορεί να γίνει πόλεμος ή τι είναι αυτός ο πόλεμος, αλλά όλη αυτή η αναταραχή, η οποία νομίζω είναι παγκόσμια πλέον, είχε αρχίσει και δημιουργεί τέτοια σενάρια. Είστε αισιόδοξοι ότι αυτό το ΠΑΣ μπορεί με κάποιο τρόπο να φτιαχτεί, να πούν τα κομμάτια στις θέσεις τους και να ηρεμήσει η κατάσταση? Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πολλές παγκόσμιες απειλές αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχουν μόνο στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Ίσως η Μεσόγειος είναι ένα χαρακτηριστικότατο πράγμα. Είναι η πιο θερμή περιοχή, ακριβώς, απλά αυτή την περίοδο. Είναι ένα εθνοθρησκευτικό μοσαϊκό στην περιοχή και ταυτόχρονα στην περιοχή αυτή εντοπίζονται τα συμφέροντα και οι απειλές των υπερδυνάμεων. Υπάρχουν και αλλού απειλές. Και υπάρχουν και συγκρούσεις. Υπάρχουν και συγκρούσεις. Τις τελευταίες μέρες έχουμε αυτή την ιστορία του Σνόιντον, η οποία μοιάζει να είναι μια σύγκρουση των Αμερικανών με την Ευρώπη και με τη Ρωσία βέβαια. Έχετε γράψει ένα άρθρο σχετικό? Ναι. Έχουν γραφτεί πολλά. Εμένα μου κάνει εντύπωση κατά κάποιον τρόπο το ότι κάποιες κυβερνήσεις βγήκαν για να ζητήσουν το λόγο. Το λόγο γιατί? Ποιες κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες δεν έχουν υπηρεσίες πληροφοριών που κατασκοπεύουν? Αποκαλύφθηκε και στη Γαλλία. Ακριβώς. Εντύπωση μου κάνανε δύο πράγματα σχετικά με την υπόθεση Σνόντε. Το πρώτο ήταν οι δυνατότητες του προγράμματος PRISM για μαζική παρακολούθηση, για μαζική συλλογή πληροφοριών, είτε data είτε voice, δηλαδή επικοινωνιών. Και το δεύτερο ήταν ότι έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι Βρετανοί. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Όταν δύο χώρες συνεργάζονται σε τόσο ευαίσθητες πληροφορίες και μάλιστα οι Αμερικανοί σε αυτή την database που έχουν δημιουργήσει την τεράστια αφήνουν τους Βρετανούς να έχουν πρόσβαση, εμένα αυτό που μου λέει ότι έχουν κοινές απειλές. Δεν μπορούν να συνεργαστούν δύο χώρες στον τομέα ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών χωρίς να υφίστανται κοινές απειλές για αυτές τις χώρες. Και διερωτώ με, εφόσον βρέθηκαν μικρόφωνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρακολουθούσαν τη Μέρκελ, μήπως η απειλή για την Αμερική και την Βρετανία, ή όχι η υφιστάμενη, η ενδυνάμει μελλοντικά, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία? Ερώτημα είναι αυτό. Το οποίο δείχνει ότι είμαστε σε μια φάση πολέμου, όχι με όπλα και στρατούς, αλλά ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση. Και μην ξεχνάτε ότι οι χώρες, τόσο η Βρετανία όσο και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αμερική, διεξήγαγαν πρόσφατα κοινές επιχειρήσεις και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και στη Λιβύη, σε πολλές περιοχές. Τώρα, πιστεύετε ότι σε όλο αυτό που περιγράψατε, το σκηνικό αναταραχής, πρέπει η Ελλάδα λίγο να βγει από το καβούκι της, να φτιάξει ένα σχέδιο, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να πλασταριστεί για την επόμενη μέρα, που εντάξει μπορεί να μην ξέρουμε ποια είναι αυτή, αλλά εμπάσχεται να έχουμε ένα σχέδιο για το που πάμε? Μπορούμε? Αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα, κάτι προσωπική μου γνώμη, την ταπεινή, είναι να εντοπίσει ποιες είναι οι απειλές που οι υφιστάμενες για τη χώρα, η ενδυνάμει στο άμεσο μέλλον και να εντοπίσει και ποιες είναι οι ευκαιρίες ώστε να μπορέσει και τις απειλές να προετοιμαστεί για να τις αντιμετωπίσει αλλά και να εκμεταλλευτεί αυτές τις ευκαιρίες για να προωθήσει τα συμφέροντά της. Μόνον έτσι θα καταρθώσει να ικανοποιήσει τους εθνικούς στόχους που είναι η ευημερία και η ασφάλεια της χώρας. Είπατε για απειλές. Ναι. Έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε την απειλή, την Τουρκία.
Βλέπετε και κάτι άλλο? Η Τουρκία είναι μια και συμβατική και ασύμμετρη απειλή. Φυσικά, αυτή τη στιγμή η οικονομική κατάσταση της χώρας για μένα είναι μια ασύμμετρη απειλή, η οποία δημιουργήθηκε με τον τρόπο που δημιουργήθηκε, που όλοι γνωρίζουμε, και πρέπει να βρεθούν τρόποι για να αντιμετωπιστεί. Τα δεδομένα τα σημερινά για τη συγκεκριμένη, για την επίλυση της οικονομικής κρίσης είναι αισιόδοξα και πιθανόν το Σεπτέμβριο από το Τέξας, όπου επεξεργάζονται τα δεδομένα του Nordic, να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Δεν ακούω τα όσα ακούγονται στις τηλεοράσεις για 1,3 και 1,33 κτλ. Πρέπει να περιμένουμε Σεπτέμβριο ή μέχρι και τα τέλη του 2013 να δούμε τι ακριβώς υπάρχει στην περιοχή του Ιωνίου και νότια της Κρήτης. Δεν χρειάζεται να ούτε οριοθέτηση σε όλους ναι, τίποτα. Ναι. Ήδη η συμφωνία που έχουμε κάνει οι διμερείς με την Ιταλία για την υφαλοκρηπίδα του 1975 μας καλύπτει. Επομένως... Αυτά όμως δεν πάνε σε βάθος χρόνου. Δηλαδή το κέρδος της χώρας δεν πάει 10-15 χρόνια... Πάει, έτσι λένε οι ειδικοί, δεν τα λέω εγώ. Ήδη είχαμε για κάποια οικόπεδα στο Ιόνιο Πατραϊκό, Γιάννενα και νομίζω και το κατάκολο τώρα θα δώσουν σε βάθος 25 ετών 11 έως 15 δισεκατομμύρια. Δεν είναι άσχημα αυτά. Και πιθανόν να έχουμε και κάποια άλλα αισιόδοξα νέα στα τέλη της χρονιάς. Αυτά αλλάζουν την ψυχολογία. Ο Έλληνας πολίτης δεν θα δει βέβαια τίποτα στην τσέπη. Αλλά ίσως ξεκινήσει μια εποχή που θα μπορέσουμε σιγά σιγά να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Τουλάχιστον οι επόμενες γενιές, η επόμενη γενιά. Ακριβώς. Ναι. Για το Αιγαίο δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να κουβεντιάσουμε, να ανοίξουμε ακόμα κάποιο θέμα ΑΟΣ. Αν και είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα πριν μερικούς μήνες από την κυβέρνηση ότι είναι έτοιμη να οριοθετήσει ΑΟΣ. Νομίζω όμως ότι κάπου έχει. Όταν ακούω την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να μιλάνε για ΑΟΣ, αρχίζω να φοβάμαι ότι πάμε για εκλογές. Ακριβώς αυτό. Καθόλου απίθανο. Ναι. Να χρησιμοποιήσουν ακόμα και αυτό για τις εκλογές. Ναι. Τους έχουμε ικανούς. Ετοιμάζετε κάποιο νέο βιβλίο μετά την Αραβική Άνοιξη? Ναι. Με θέμα την υπαρκτή απειλή των χημικών και βιολογικών όπλων. Την οποία το γράφω, μου δόθηκε αφορμή από τα χημικά της Συρίας, από αυτά που χαθήκαν από τη Λιβύη, από τις επιστολές που στέλνουν στον Ομπάμα. Όλα αυτά μου δώσανε την ευκαιρία μαζί με έναν γιατρό από το ΟΧΝΑ και γράφουμε ένα βιβλίο τώρα για αυτή την υπαρκτή απειλή και πιστεύω ότι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα το παρουσιάσουμε. Οπότε πιθανότατα θα ξαναπούμε για ένα βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στον Alert. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση που κάνετε για την Αραβική Άνοιξη. Καταλάβαμε πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα καταλάβει αυτό που είναι τη γνώση σας. Καλή επιτυχία και στην Αραβική Άνοιξη και στο νέο βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στη 1.